Τον έχετε προαναγγείλει με βεβαιότητα ότι θα τα πούμε στην Μαδρίτη. Δεν είχατε πει μετά τον ημιτελικό, μετά την νίκη μας τον ημιτελικό. Το θυμάμαι, είναι καταγεγραμμένο. Ναι. Εγώ κατάλαβα που αναφέρεσαι, αλλά τώρα μου είπαν ότι θέλουν εκπομπή άμα γυρίσουμε. Κάτσε να το πάρουμε με το καλό, θα κάνουμε εκπομπή άμα γυρίσουμε. Σε αυτό δεν αναφέρεσαι. Υπήρχε αισιοδοξία, εντάξει. Αλλά δεν μπορούσαμε να την βγάζουμε. Κύριε Γεωργακελόπουλε, εκτός από την αισιοδοξία, υπάρχει περιφρασιολογία στην υπόθεση του Ιδρύματος. Ο τρόπος με τον οποίο αναλύουν τα δεδομένα και πάνε να κάνουν τα λεφτά. Είναι λίγο διαστραφικό το σενάριο, αλλά μπορεί να το πει και έτσι, ναι. Σωστή ερώτηση. Νομίζω αυτή η ομάδα δικαιούται και αξίζει τα πάντα. Το έχει αποδείξει. Ο τρόπος δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να πάνε την Κυριακή να το σηκώσουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ και αυτό δούμε. Πάνε το σπίτι σήμερα. Όχι, είχαμε άλλα θέματα. Σήμερα έκανε άλματα. Στην πλάτη μου. Κύριε Παναγιώτη Αγγελόπουλο, που είδαμε να δακρύζετε πριν λίγο. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα, αλλά πραγματικά ήταν πολύ έντονο το όλο αυτό που ζήσαμε. Περιμέναμε να κάνει τη δουλειά η υπόλοιπη ομάδα για να λάβει πάλι ο Σπανούλης στο τέλος. Ο οποίος αυτό που έκανε, πρέπει να το πούμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να έχεις δύο πόδους με δύο βολές και να καθαρίζεις το μάτς. Αυτό που έκανε, όπως είπε και ο αδελφός μου πριν, κανένας παίξει στην Ευρώπη. Να τα σβήνει όλα και να είναι έτοιμος για τα τελευταία λεφτά. Δεν υπάρχει κανένας που να το κάνει στην Ευρώπη. Δεν ρωτάει και ένα γήπεδο. Ναι, δεν τα ξέρω τα ακριβή στατιστικά, ξέρω ότι είχε δύο βολές. 0 στα 10 σουτ. 0 στα 10 και καθάρισε το μάτς. Αυτό το πράγμα για να το κάνει. Δεν είναι απλό. Να μπαίνει μέσα και προτάει ένα ολόκληρο γήπεδο. Παίρνει τα πάνω του. Εγώ δεν ακούω το γήπεδο. Εγώ μη φωνάζαμε και να βγάλουμε καμιά μήνα. Την προηγούμενη φορά είχατε μιλήσει για το δικαιωμένο μοντέλο του Ολυμπιακού. Εάν τότε ήταν δικαίωση. Ήταν μετά από τελικό αυτό. Οπότε πρέπει να περιμένουμε. Για να το αναλύσουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Είχα σωματώσει να πάτε στη θέση του να λάβετε φυσικά. Όχι. Μπα και πάρουν κανένα. Όχι, σεβόμαστε. Τσεσεκά είναι απίστευτη ομάδα. Όχι λόγω μπάτζετ. Νομίζω ήταν η καλύτερη ομάδα από αυτές που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Είναι πλήρης ομάδα, δεν δείχνει τίποτα και να κοιτάξει τις ταράδες. Κάθε φορά καλύτερη είναι, αλλά στο τέλος κερδίζει ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι κάθε φορά είναι καλύτερη. Αυτό ισχύει. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Λέει. Έχει πολύ μεγάλο σεβασμό έχουμε για αυτήν την ομάδα. Δεν έχει σημασία ότι σήμερα κερδίσαμε όπως κερδίσαμε. Υπάρχουν αίτια κάθε φορά που γίνεται αυτό. Υπάρχουν παίκτες που είναι άνθρωποι και έχουν φιλοδοξίες. Υπάρχουν παίκτες που έχουν τα προβλήματά τους όλα λυμένα και έρχονται για να δει η καριέρα τους και βλέπουν τον Ιωάννη Παπαπέτρου να τους φέρνει το λαρίκι. Δηλαδή υπάρχει η φιλοδοξία που βλέπουν τον Αγραβάνη που παίζει το πρώτο Final Four της καριέρας του και οι άλλοι τα έχουν όλα τα θέματα τους λυμένα. Όχι τη δική μας δεν τα έχουν λυμένα, λυμένα τα έχουν, αλλά είναι πιο πεινασμένοι. Πεινασμένοι εννοώ για τίτλους, για διακρίσεις, αυτό εννοώ. Ναι, καλά, μην αναφέρουμε τώρα το όνομα. Αυτές ήταν οι βολές, ναι, στην πρωτομία. Μπορεί να είναι λίγο πρώιμο, αλλά ο Ολυμπιακός είναι στον τελικό και φαντάζομαι ότι θα αρχίσει να σε απασχολεί και το θέμα κάποιων επιπλέον εισιτηρίων. Ισχύει αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν μας έχει απασχολήσει. Αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουμε, χαιρόμαστε. Δεν έχουμε ασχοληθεί με αυτό. Αν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι, το κάναμε, αλλά δεν μπορούμε. Δεν εξαρτάται από εμάς. Μπορούν να έρθουν. Πάντως ο κόσμος αυτοί που ήταν εδώ σήμερα ήταν καταπληκτικοί. Και ο αριθμός ήταν καλός, παρά όλα αυτά που λέγαμε ότι ήταν λίγοι. Ήταν... Θα γίνει ένα ημιτελικός τώρα, ένα στα δύο θα χάσει. Όπως υπάρχουν απογοητευμένοι, ας έρθουν πιο απογοητευμένους. Όπως είδα σε όλο το γήπεδο, έχει Ολυμπιακούς. Ποιος θα χάσει, ποιος θα χάσει σήμερα. Πού να σε μάγα να ξέρουμε. Σημασία έχει ότι χάσει το γήπεδο. Υπάρχει κάποιον που θέλετε να χάσει ή να κερδίσει. Όχι, όχι. Όποιο και να είναι αύριο, αύριο τελειώνουν όλα, σκάουτ, την προπόνηση. Και ετοιμασία για τον τελικό. Αφού. Γιατί ουσιαστικά ένα τελικό ήταν σήμερα, δεν το λεγόμαστε. Ημιτελικό ήταν, αλλά ήταν τελικό με την καλύτερη ομάδα τη οργάνωση. Όχι ότι όποιο περάσει το τελικό αύριο, είτε είναι η Real είτε η Φενέρ, δεν θέλει να το πάρει. Και εμεί το ίδιο στόχο έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ.